Ταξιδεύοντας στην Αλόνισο γνώρισα τον Γιώργο και την Αμαλία, που είναι παραγωγή του εξαίρετου προϊόντος του Τόν. Στα ολοκάθαρα νερά του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Αιγαίου αλλιεύεται ένας από τους καλύτερους τόνους στον κόσμο. Η επεξεργασία, το μαγείρεμα και η διατήρηση του τόνου αποτελούν παράδοση της Αλονίσου. Στο εργαστήρι του Γιώργου και της Αμαλίας δημιουργούν μια μεγάλη ποικιλία από προϊόντα τόνου υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Έχω κοντά μου την Αμαλία, η οποία θα μας πει πώς γίνεται το ψάρεμα του τόνου. Το ψάρεμα του τόνου γίνεται με παραγάδια. Περίπου 1500 αγίστρια από κάθε αλλιευτικό σκάφος πέφτουν στη θάλασσα, γίνεται το καλάρισμα, το οποίο τελειώνει το ξημέρωμα και στη συνέχεια αρχίζει το λεβάρισμα του παραγαδιού. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ βλέπουμε, Αμαλία, τα προϊόντα του τόνου. Προχωράμε και φτάνουμε στο σημείο που έχετε τα προϊόντα του τόνου. Ξεκινάμε από το κάτω ράφι. Εδώ βλέπουμε τον λευκό τόνο, ο οποίος είναι σε διάφορες γεύσεις, θα λέγαμε. Είναι σε ηλιέλαιο, είναι σε νερό και είναι και ο πικάντικος. Απλά προσθέτουμε καυτερή πιπεριά και δίνουμε μία πικάντικη γεύση στον τόνο. Άρα πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο ράφι. Εδώ είναι πάλι ο λευκός τόνος, που είναι σε ελαιόλαδο, πάλι με νερό σε μικρότερη συσκευασία, και έχουμε και το υπέροχο προϊόν μας, τον καπνιστό τόνο, που αρέσει πάρα πολύ στους καταναλωτές. Στο επόμενο ράφι, επάνω θα δούμε τον ερυθρό τόνο, τον κόκκινο τόνο. Έχουμε μία μικρή παραγωγή και από το συγκεκριμένο τόνο όσο μας επιτρέπει, γιατί όπως ξέρουμε ότι κάθε χρόνο αλλιεύεται συγκεκριμένη ποσότητα, επομένως είναι μικρή παραγωγή, που έχουμε και αυτόν πικάντικη γεύση, καπνιστό και ελαιόλαδο και νεράκι. Για πες μου τώρα, τα άλλα τα προϊόντα είναι προϊόντα διαφόρων μικρών παραγωγών. Ναι, είναι προϊόντα διαφόρων μικρών Ελλήνων παραγωγών. Προσπαθούμε να στηρίξουμε γενικά την ελληνική αγορά. Μαζεύουμε από κάθε περιοχή τα χαρακτηριστικά προϊόντα της κάθε περιοχής. Πολύ ωραία. Προχωράμε να δείξουμε γενική άποψη του μαγαζιού. Τα προϊόντα σας είναι με συντηρητικά ή χωρίς συντηρητικά? Τα προϊόντα μας είναι χωρίς συντηρητικά. Όλα είναι φτιαγμένα στο χέρι, όπως με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο της Αλονίσου. Να πούμε λιγάκι τη διαδικασία. Ναι, βεβαίως. Πρώτα γίνεται το πλύσιμο των ψαριών, του τόνου. Ακολουθεί το κόψιμο και το καθάρισμα. Αφαιρείται το δέρμα, αφαιρούνται τα εντόστια. Μετά γίνεται το βράσιμο, ξανακαθαρίζονται τα ψάρια από τα μικρότερα κόκαλα κτλ. Ακολουθεί το στέγνωμα του ψαριού, πρέπει να φτάσει μια συγκεκριμένη υγρασία, θα λέγαμε. Και έπειτα ή καπνίζεται για να δημιουργήσουμε το υπέροχο προϊόν μας, που είναι το καπνιστό, ή τοποθετείται στα βάζα και προσθέτουμε το ηλιέλαιο, το ελαιόλαδο ή το νερό αντίστοιχα. Μετά ακολουθείται η αποστήρωση των δοχείων για να δώσουμε στο προϊόν μας την μεγάλη διάρκεια ζωής του και να έχουμε ένα ασφαλές προϊόν για τον καταναλωτή. Η επωνυμία του καταστήματος και του εργαστηρίου είναι ΕΛ... Είναι ΑΛΕΛΜΑ. ΑΛΕΛΜΑ. Πώς έχει βγει αυτή η επωνυμία, ΑΛΕΛΜΑ? Είναι κάποια ακροστοιχεία? Βεβαίως. Έχουμε τρία παιδιά. Έχουμε τον μεγάλο μας γιο, τον Αλέξανδρο, η κόρη μας η Ελπίδα και η μικρή μας η Μαρία.
Έχουμε πάρει τα αρχικά των παιδιών μας. Αλέξανδρος, Ελπίδα, Μαρία, Αλ-Ελ-Μα, και έχουμε δημιουργήσει το όνομα της εταιρείας μας. Πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ όμορφο. Έτσι, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι συνδυάζεται τη σύμπνοια, την συνεργασία και την επικοινωνία των τριών παιδιών μέσω της παραδοσιακής αυτής παραγωγής και επεξεργασίας και τυποποίησης του τόνου. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το σκεφτήκαμε. Αμαλία, ο τόνος Σαλονίσου θεωρείται καλό προϊόν? Θεωρείται ένα εκλεκτό προϊόν παγκοσμίως και είναι γνωστό για τη γεύση του. Χρησιμοποιείται στα πιο εκλεκτά πιάτα και μετά από χρόνια εμπειρίας φτιάξαμε και διάφορες γεύσεις, όπως είπαμε και πριν, με πιπεριά, πικάντικη γεύση και τον καπνιστό, και για αυτούς που δεν θέλουν μια πιο ισορροπημένη διατροφή, σε νερό. Αλ-Ελ-Μα. Θα το βρείτε στην Αλόνισο απέναντι από την πυροσβεστική. Ένα πάρα πολύ όμορφο μαγαζί με γευστικότατο τόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αμαλία. Και εγώ σας ευχαριστώ.